Είναι απλώς. Πρέπει να υπάρξει διασταύρωση. Έχουμε ηθική υποχρέωση να ενημερώνουμε σωστά και να δίνουμε τις παραμέτρους ενός ρεπορτάζ. Οπότε επικοινώνησα μαζί με τον διεύθυνση του ΣΠΑΒΟ, γενικός διευθυντής, ο κύριος Δήμος Ιωάννου είναι στη γραμμή, για να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα, γιατί δεν πρέπει να αφήνονται σκιές. Κύριε Ιωάννου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, επικαλέστηκαν χθες σε δελτίο ειδήσεων ένα φανταστικό δημοσίευμα, το οποίο έχει προκύψει από μέρους μου ως δημοσιογράφος, είπα, φέρει την υπογραφή μου, και θέλω εσείς να δώσετε την απάντηση, γιατί δεν θέλω να θεωρηθεί ότι από μόνος μου βγαίνω και απαντώ σε κάτι το οποίο θεωρώ άκρος συκοφαντικό. Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα, για θέματα ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ό,τι λέμε πρέπει να το διασταυρώνουμε. Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, θα ήθελα να αναφέρω ότι λειτουργός του συνδέσμου μας, η οποία μη θέλοντας να αποκαλύψει, να ταυτευτίσει άτομα, είχε αναφέρει διάφορα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έρχονται εις γνώση μας μέσω της γραμμής βοήθειας, τα οποία περιστατικά είναι υπ' αυτά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο για το συγκεκριμένο περιστατικό, τέτοιου είδους περιστατικό, επίσημα σαν σύνδεσμος, με τέτοια μπλοκή δεν υπάρχει. Επιμέρους πτυχές, μάλιστα, όσον αφορά σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, κακοποίηση. Ναι, κύριε Ιωάννου, διευκρινίστε όμως αυτά που συζητήσαμε και χθες. Γιατί σε μένα μεταφέρθηκε ενώπιον συναδέλφων, μάλιστα, το συγκεκριμένο το θέμα. Και δεν ήταν η συζήτηση μία φορά, την κάναμε δύο φορές τη συζήτηση και στις δύο φορές υπήρχε παρουσία και άλλων συναδέλφων, όπου η συγκεκριμένη λειτουργός της δικής σας της υπηρεσίας είχε αναφερθεί σε ένα ξεχωριστό μεμονωμένο περιστατικό. Από εκεί και έπειτα, το πώς μου μεταφέρθηκε εμένα και το πώς εγώ προχώρησα να γράψω το ρεπορτάζ είναι με βάση το τι μου λέχθηκε επακριβώς. Η λειτουργός η οποία σας είχε προσκομίσει αυτές τις πληροφορίες δεν είχε διασταυρώσει τα δεδομένα εκ των προτέρων. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται θέμα παραπλάνησης όμως. Όχι μόνο εμένα, αλλά του τύπου γενικότερα. Κοιτάξτε, εγώ σαν διευθυντής δεν ήμουν ενήμερος ότι είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, είχαν δοθούν αυτές οι εξηγήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Αντιλαμβάνεστε όμως, επειδή πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και σωστοί στις διατυπώσεις μας, εγώ σας λέω υπεύθυνα, σαν διευθυντής, ότι έναν τέτοιο περιστατικό, τέτοιες εμβέλειας και τέτοιας τροπής, το διαψεύω. Μάλιστα. Διαψεύδετε δηλαδή την πληροφόρηση που μου έδωσε λειτουργός σας. Όσον αφορά την μπλοκή και την εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου περιστατικού. Ναι, στο συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα, επειδή εγώ σας ζήτησα να επικοινωνήσετε με τον τηλεοπτικό σταθμό, ούτως ώστε να μην μεταδοθεί όπως ακριβώς ακούστηκε στον αέρα, ότι ήταν ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα μυθοπλασίας, στο οποίο ο δημοσιογράφος του Δελτίου Ειδήσεων ενέμεινε στην δική σας τη βαρύτητα της άποψης, εμένα με παρουσίασε ως έναν αξιόπιστο δημοσιογράφο μετά από 15 χρόνια πορεία σε αυτό το χώρο και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για την ικανότητα ενός δημοσιογράφου να μεταφέρει τις πληροφορίες γενικότερα. Γιατί όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση, εγκυρότητα και αξιοπιστία του, οτιδήποτε μεταδίδει από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν θεωρείται πλέον έγκυρο, κύριε Ιωάννου. Την ίδια παρέμβαση. Επικοινωνήσατε με τον τηλεοπτικό σταθμό. Εντός της ημέρας θα προβούμε και στα ανάλογα σχόλια στον τηλεοπτικό σταθμό σήμερα. Ναι, τους ενημερώσατε όμως από χθες βράδυ. Τους ενημερώσατε ότι δεν ήταν στην ευθύνη του δημοσιογράφου. Το τι έγινε. Σήμερα θα κάνουμε τα ανάλογα διαδείγματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Είχαμε μπει αν προκαταρκτική συζήτηση χθες, αλλά σήμερα θα κάνουμε τα ανάλογα διαδείγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο παρόν στάδιο να πρέπει να συμπληρώσω ότι το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο εσείς το αναδεικνύεται, χέρι εκτίμησης από εμάς ως σύνδεσμος. Το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η παραπληροφόρηση θα υπάρξει για αποκατάσταση της πραγματικότητας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω δόθηκε η απάντηση. Απλά εγώ έχω να προσθέσω, επιτρέψτε μόνο 20 δευτερόλεπτα, ότι δεν νοείται ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, χωρίς
ενεργοποιημένους πολίτες. Και σε αυτό ακριβώς στοχεύουμε. Το θέμα είχε να κάνει με ενδοοικογενειακή βία. Προσπάθησα να το χειριστώ όσο πιο λεπτά μπορούσα, αφήνοντας πίσω και πληροφορίες και λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ, όπως μου λέχθηκε δύο φορές εν την παρουσία άλλων. Είναι κρίμα να αμφισβητούμε εμείς στο δημοσιογραφικό κόσμο το ρόλο μας, γιατί ξέρουμε με πόση δυσκολία μπορούμε να φέρουμε στην επιφάνεια υποθέσεις που πραγματικά υποδεικνύουν το κακό πρόσωπο της κοινωνίας και να διορθώσουμε τις αυθαιρεσίες, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, να αμφισβητούμε τόσο εύκολα τη δουλειά συναδέλφων που δεν μπήκαν χθες στο επάγγελμα και δεν το λέω για να παίρνει αυτολογώ. 15 χρόνια χωρίς διάψευση, νομίζω μιλά από μόνο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Και αμέσως μετά, αθλητική ενημέρωση.